Την πρώτη μέρα του Αυγούστου επέλεξε ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης για τη φετινή διοργάνωση του ετήσιου Φεστιβάλ Πόλης με την ονομασία Λευκή Νύχτα. Την ημέρα εκείνη, όσοι ήθιστε, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα με επιπλέον προσφορές και εκπτώσεις. Ταυτόχρονα, στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθούν πολλές παράλληλες εκδηλώσεις με μουσικά συγκροτήματα και μπάντες. Για την υποστήριξη των εκδηλώσεων, πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποφάσισε να συμβάλλει οικονομικά στη διοργάνωση με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για τις αμοιβές των μουσικών συγκροτημάτων που θα πάρουν μέρος. Αυτό το χρονικό διάστημα, το τουριστικό ρεύμα στην Αλεξανδρούπολη είναι στο αποκορύφωμά του και η φετινή Λευκή Νύχτα αναμένεται πιο συναρπαστική, πιο θορυβώδης και πιο παραγωγική από όλες τις προηγούμενες χρονιές. Τελική ευθεία για το γεγονός του καλοκαιριού, για τη γιορτή της πόλης, για τη γιορτή του εμπορίου, ο Εμπορικός Σύλλογος και φέτος διοργανώνει για 11η συνεχόμενη χρονιά τη Λευκή Νύχτα. Φέτος μιλάμε για την 5η 1η Αυγούστου, όπου η αγορά της Αλεξανδρούπολης θα γιορτάσει και θα παραμείνει ανοιχτά έως και τις 12 το βράδυ. Να πούμε ότι και φέτος ο Εμπορικός Σύλλογος, εγώ προσωπικά αλλά και όλο το ΔΣ, έχουμε ετοιμάσει μια καταπληκτική γιορτή, ένα ωραίο event όπου θα διασκεδάσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε ουσιαστικά και κυριολεκτικά στο κέντρο της πόλης. Να θυμίσουμε σε όλους τους φίλους μας ότι θα είναι σχεδόν το σύνολο του κέντρου πεζοδρομημένο και θα μπορεί ο καθής να περπατήσει και να κυκλοφορήσει άνετα και να ευχαριστηθεί την πόλη η οποία θα έχει φορέσει τα γιορτινά της. Να πούμε ότι για φέτος έχουμε τουλάχιστον 10 μουσικές σκηνές στο κέντρο της πόλης, οι οποίες θα πλαισιώνουν όλο τον κόσμο που θα βρίσκεται στο κέντρο και θα υπάρχει ένα μουσικό χαλί σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γωνιά της πόλης. Φέτος να πούμε ότι έχουμε παντρέψει την παράδοση με το σύγχρονο μουσικό χρώμα της πόλης μας και έτσι δίνουμε τη δυνατότητα και στους δημότες φυσικά αλλά και στους επισκέπτες της πόλης μας να έρθουν, να γνωρίσουν, να ευχαριστηθούν μια καταπληκτική βραδιά όπου το σύνθημα θα το δώσουν οι συνάδελφοί μου επαγγελματίες, όπου θα έχουν πάρα πολύ καλές τιμές, ιδιαίτερα για εκείνη την ημέρα, με επιπλέον εκπτώσεις και επιπλέον προσφορές και θα είναι πραγματικά μια σημαντική βραδιά όπου ο καθής θα έχει τη δυνατότητα να ψωνίσει, να κάνει αγορές σε πάρα πολύ συμφέρουσες τιμές. Είναι ένα γεγονός το οποίο το περιμένουν και οι συνάδελφοί μου επαγγελματίες αλλά και όλος ο κόσμος. Να πούμε θα έχουμε επισκέπτες από το σύνολο της περιφέρειας αλλά και από το εξωτερικό και θα δώσουμε μία νότα γιορτινή για εκείνη τη σημαντική βραδιά που την περιμένουμε κυριολεκτικά με αγωνία. Ο Εμπορικός Σύλλογος, οι προσδοκίες του Εμπορικού Συλλόγου αλλά και των συναδέλφων επαγγελματιών είναι υψηλές για εκείνη την ημέρα. Εχθρός λέμε πάντα του καλού είναι το καλύτερο και φέτος νομίζουμε ότι έχουμε διοργανώσει μια άρτια βραδιά, θα διοργανώσουμε μια άρτια βραδιά και να μην ξεχάσω να πω ότι για αυτή τη σημαντική βραδιά και φέτος έχουμε μαζί μας οι οποίοι μας υποστηρίζουν όπως κάθε χρόνο την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την αντιπεριφέρεια Εύρου. Ο Δήμος είναι και πάλι μαζί μας, το Επιμελητήριο Εύρου που μας στηρίζει σε αυτές τις εκδηλώσεις και σημαντικός αρρωγός είναι η Αστυνομική Διεύθυνση της Αλεξανδρούπολης αλλά και η Τροχέα, όπου και τους χρειαζόμαστε για αυτή τη μέρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Να πούμε επιπλέον ότι για μόνο την Πέμπτη και για μόνο εκείνη τη βραδιά η Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο κεντρικός δρόμος της πόλης μας, θα παραμείνει κλειστός. Θα τον δώσουμε αυτό το χώρο στους πολίτες για να περπατήσουν, να κυκλοφορήσουν και να βρεθούν στο κέντρο της πόλης και για εκείνη και μόνο εκείνη τη βραδιά να τονίσουμε ότι θα είναι η παραλιακή λεωφόρος ανοιχτή για τα αυτοκίνητα. Είναι προς εξυπηρέτηση του κέντρου αυτή τη στιγμή και καλώ όλο τον κόσμο ο οποίος θα κατέβει στο κέντρο να προτιμήσει να κατέβει με τα πόδια. Ξέρει βέβαια ο κόσμος και το κάνει τα τελευταία χρόνια προς αποφυγή της όποιας ταλαιπωρίας λόγω της μεγάλης κίνησης που θα υπάρχει εκείνη τη χρονική στιγμή. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο ένα ευχάριστο καλοκαίρι και εκείνη τη συγκεκριμένη βραδιά ελπίζω να σας προσφέρουμε μια ωραία εκδήλωση, μια ωραία βραδιά, να την απολαύσετε και να εκμεταλλευτείτε τις προσφορές των καταστημάτων μας.